Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Όπως πολύ σωστά καταλάβατε, σήμερα θα έχουμε ακόμα ένα pop haul, το οποίο είναι μια κούτα που έχει λίγο καιρό που μου φτάσει και ξέχασα ακριβώς και τι παίζει να έχει μέσα. Θυμάμαι σίγουρα δύο ποπάκια που έχει μέσα, το ένα σίγουρα γιατί έχει και ένα αυτοκόλλητο που γουστάρω, ένα καινούριο αυτοκόλλητο για τη συλλογή μας και ένα από Marvel εννοείται, αν και θυμάμαι ότι μάλλον όλο είναι Marvel. Και δεν θυμάμαι και καλά πόσο βγήκαν όλα, γιατί αυτό μου έφτασε μέσα Αυγούστου, ήρθε αυτό το κουτί και όπως ήρθε το πήρα κάτω στο υπόγειο, γιατί τότε ας πούμε και δεν είχα χώρο καθόλου εδώ, όχι τώρα έχω, απλά δεν είχα χώρο να κουμπίσω τις κούντες εδώ για να τις αφήσω να τις ανοίξω μόλις βρεθεί λίγο χρόνος ή δεν έχουμε κάποιο άλλο βίντεο σαν συνδρομητικό ή κάτι τέτοιο και είναι να δούμε κάποιο pop haul. Πάμε μέσα στο μέσο να τα ανοίξουμε, τώρα εδώ δεν θυμάμαι ακριβώς ούτε πόσο βγήκε, να ήταν 80, να ήταν 90, να ήταν 100, έχει καιρό που πέρασε και καλά δεν θυμάμαι το ένα κομμάτι σίγουρα, τα δύο βασικά κομμάτια τα θυμάμαι σίγουρα που έχει μέσα. Λοιπόν, ωραίο πακετάρισμα βλέπω, γιατί ήρθε και λίγο στραπατσαρισμένο το κουτί, έτσι απ' έξω τουλάχιστον φαίνεται, ελπίζω να μην πέρασε η ζημιά μέσα. Αν και το ένα από αυτά θα το στέλνε σε σκληρό τέτοιο, δεν μπορώ να δω ούτε εγώ τι έχει, οπότε πάλι στυλ πιο εκλειπτικά θα ανοιχτεί, όχι. Α, μάλιστα, τώρα θυμήθηκα όντως, δεν το στέλνε σε χοντρό, την κουφάλα. Ξεκινάμε με αυτό που σας λέω, Mission Breakout, αυτό εδώ, ο Collectorας. Ο Collector, ο οποίος είναι έτσι χρυσός και μας γράφει Mission Breakout, θυμόμουν Operation Breakout, αλλά είναι Mission Breakout, γιατί αυτός είναι από, αυτό το έγινε σαν άγαλμα έτσι χρυσό σε μια Disney, να θυμάμαι καλά, γιατί όταν είχε βγει το είχα ψάξει λίγο και εδώ μας λέει Disney Parks Exclusive, είναι σε ένα Disney Park ας πούμε. Είναι, και είναι αυτό το Mission Breakout, το οποίο είναι ένα μεγάλο έτσι σαν, όχι κτίριο να το πεις, έτσι μια κατασκευή, ξέρω εγώ, μπαίνεις μέσα, σε πηγαίνει αυτό, σε περνάει διάφορες σκηνές και σε βάζει μέσα στους φύλακες του γαλαξία, πάρα πολύ ωραίο. Αν πατήσετε Mission Breakout στο YouTube θα δείτε τότε, θυμάμαι το είχα ψάξει λίγο, είχα δει βίντεο και μου είχε αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή αν βρεθούμε εκεί κάποια στιγμή σίγουρα θα πάμε. Στην Αμερική αν θυμάμαι καλά ήταν αυτό, ναι. Και είναι αυτός εδώ, αυτό το άγαλμα υπάρχει εκεί και το βγάλανε, λογικά που λιότανε και μέσα αυτό το Disney Park. Και αυτό είναι το πρώτο μας αυτοκόλλητο στη συλλογή από Disney Park, πάρα πολύ ωραίο. Συνεχίζουμε, έχουμε και άλλο κομμάτι από φύλακες του γαλαξία, τον κόσμο, Specialty Series κιόλας, ωραίο κομμάτι. Τώρα σαν θυμήθηκα αυτά βγήκαν εκεί κάπου στο κατοστάρικο, περίπου ήταν, γιατί για αυτόν εδώ τον έδωσε κάπου στους 35 λίρες, έκανε μόνο αυτός, και αυτόν εδώ κάπου στους 25 λίρες, μετά τα άλλα, κάπου στο κατοστάρικο ήταν αυτά. Έχουμε εδώ τον κόσμο από τους φύλακες του γαλαξία και το σκύλο που τον είδαμε και στις ταινίες λίγο αυτό το σκύλο, μέσα εκεί που το κρατούσε ο Collector να πούμε. Πάρα πολύ ωραίο και είναι Specialty Series εννοείται και έχουμε και το αυτοκόλλητο Specialty Series, καλό αυτό, παλιούτσικο κομμάτι, εντάξει, αλλά και φαίνεται και ωραίο και με την Βιετνάμ βλέπω, οπότε θα έχει και ωραία λεπτομέρεια, ωραία δουλειά. Το εργοστάσιο του Βιετνάμ μου αρέσει πιο πολύ από το εργοστάσιο της Κίνας. Πάμε τώρα στον αγαπημένο Agent Coulson, εδώ τον έχει σαν Agent Coulson, εντάξει μετά έγινε Director Coulson, από τους Agents of Shield, πάρα πολύ ωραίος, μου αρέσει και ο Coulson και σαν χαρακτήρας μου άρεσε πάρα πολύ εννοείται. Τα πιστεύω που είχε και όλα αυτά, η δυναμικότητά του ξέρω εγώ. Και το Agents of Shield, εντάξει, και αυτό μου άρεσε, μόνο την τελευταία σεζόν δεν είδα. Γιατί εντάξει, η τέταρτη σεζόν, βασικά η πρώτη τελευταία σεζόν, αν θυμάμαι καλά, η τέταρτη δεν με είχε αρέσει και πολύ. Παίζει και εκεί να μην την είχα τελειώσει, αλλά θέλω σίγουρα κάποια στιγμή να το τελειώσω εννοείται. Γιατί είναι Agents of Shield Marvel και ξέρετε πόσο τη γουστάρω να πούμε. Ωραίος, ωραίος και ο Agent Coulson, ωραίος. Εδώ τα βλέπω λίγο, εδώ παίζει να έχει τιμή ας πούμε και όπως τα ξεκόλλησε. Λίγο ταλαιπωρημένα, λίγο σκονισμένα ήρθανε, αλλά εντάξει. Δεν έχουμε χτυπήματα και είναι καλό αυτό γιατί το κουτί ήρθε λίγο να μόνο αυτός λίγο εδώ κάτω ξέρω εγώ. Ένα μικρό γκρις ας πούμε, αλλά εντάξει. Και το τελευταίο κομμάτι έχουμε εδώ τον Grinding Ultron, όπως μπορούμε να το πούμε ξέρω να το διαβάσουμε αυτό. Avengers Age of Ultron, Pop Marvel νούμερο 83. Και αυτός είναι από το San Diego Comic Con του 2015, Summer Convention Exclusive όπως μας τον γράφει. Γενικά τα έδινε καλά, όλα αυτά νομίζω κάπου στα 100 κάτι βγήκαν, οπότε βγήκαν σχετικά καλά όλα μαζί. Πάρα πολύ ωραίος. Γιατί αυτός ειδικά είχε ανέβει ένα καιρό και δεν ξέρω, νομίζω ότι ακόμα είναι σχετικά πάνω. Απλά πρέπει να πέσει στη σχέση με το πόσο είχε ανέβει. Είχε ανέβει κοντά στο 70-60-70 ευρώ περίπου, εκεί είχε πάει. Και ο Ultron πάρα πολύ ωραίος. Και τι μας μένει τώρα, νομίζω μας μένει κάτι ακόμα από Avengers Age of Ultron να κλείσουμε τελείως. Γιατί έχουμε και κάποια άλλα exclusive που βγήκαν του Captain America, ξέρω εγώ. Βασικά πρέπει να παίζει να μας μένει μόνο Captain America χωρίς τη μάσκα. Παίζει να μας μένει μόνο Captain America χωρίς τη μάσκα για να κλείσουμε τελείως με τα Avengers Age of Ultron. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Πάμε να τα ανοίξουμε σιγά σιγά να δούμε τι έχουμε. Το κουτί νομίζω πλέον δεν μας χρειάζεται ιδιαίτερα. Ωραίο πακετάρισμα έκανε, μπράβο του, πολύ ωραίο πακετάρισμα. Εδώ ας βρούμε μια μεριά που είναι λίγο πιο loose. Βασικά αυτή τη μεριά παίζει να τα άνοιξε και αυτός αν το είχε ανοιχτό, γιατί είναι, έχει λίγο ήδη ένα σκισματάκι. Δεν πειράζει. Ας ξεκινήσουμε με τον Ultron, με τον Agent Coulson, ο διευθυντής της καρδιάς μας. Εγώ το λέω Director Coulson, πιο καλά ας πούμε. Αυτά, πέτα τα μέσα εδώ, η κούτα νομίζω έτσι δεν θα φαίνεται, όχι. Πάμε μαζί με τον Ultron, αυτός άνοιξε πάρα πολύ εύκολα. Όλα θα είναι που έχετε εννοείται, γιατί μιλάμε για ποπάκια της Marvel. Ωραίος, ωραίος, πάρα πολύ ωραίος, αλλά έτσι πιο πολύ θέλω να δω αυτόν. Και μου άρεσε και το αυτοκόλλητο, εντάξει, είναι το πρώτο αυτοκόλλητο της συλλογής. Και θέλω, εντάξει, δεν τα θέλω όλα με το σωστό αυτοκόλλητο, αλλά από κάθε αυτοκόλλητο σίγουρα από ένα θέλω. Εδώ ο κόσμο. Τι λες τώρα, γαμάτος. Είναι γαμάτος. Πάρα πολύ ωραίος σκυλάκος. Βασικά γιατί τα αλλάζω. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά θα τα παρατήσουμε και αυτά μέσα εδώ. Μετά θα τα βάλουμε στη θέση τους εννοείται. Και έχουμε εδώ αυτόν, θέλω να τον προσέξω λίγο ιδιαίτερα. Τι λες ρε φίλε. Πω πω, εντάξει. Εδώ με την τιμή του $19.99, $20 μέσα από το Disney Park. Μέσα στα Disney Park ακόμα και τα ποπάκια είναι λίγο τσιμπημένα. $20. Αλλά ακόμα και αυτή η τιμή που έχει αυτό θα μπει σίγουρα σε soft protector. Πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, αλλά να τα ανοίξουμε λίγο προσεκτικά, δεν θέλω να τον κάνω ζημιά. Ναι, άνοιξε πάρα πολύ ωραία. Και έχουμε εδώ τον Collector να κρατάει, τι κρατάει εδώ, ένα από αυτά τα περίεργα ζώα τέλος πάντων του συλλέγει και το κάνει έτσι όπως είναι αγαλματίδιο, το άγαλμα βασικά, όχι αγαλματίδιο, είναι ολόκληρο άγαλμα έτσι χρυσό, χάλκινο κάπως. Έχουμε εδώ και το weathering έτσι που πρόσεξε η Φάγκος αυτό, πάρα πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε να τα βλέπουμε και ας ξεκινήσουμε με τον κόσμο, το οποίο νομίζω το πιο ωραίο ποπάκι σε αυτό το haul. Είναι bobblehead εννοείται, γιατί μιλάμε για bob της Marvel, αλλά η φάση είναι ότι είναι bobblehead μόνο το καθαρό κεφάλι του, δεν, το κράνος τέλος πάντων με τη διαστημική στολή δεν είναι bobblehead, είναι προσκολλημένη στη στολή του, προσκολλημένο στη στολή του, πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε εδώ κομμάτι, εδώ πίσω τι μπλε είναι αυτό, όχι παίζει να είναι από μέσα κάτι. Εντάξει, όχι είναι από μέσα, ναι, δεν βγαίνει από έξω, ωραίος όμως. Ο κόσμο, ο διαστημικός σκύλος. Γαμάτος. Το μπόμπλ του δεν φαίνεται και πάρα πολύ, γιατί είναι έτσι μέσα εδώ, αλλά εντάξει, πάρα πολύ ωραίος. Πάμε να δούμε τον Ultron, ο οποίος η διαφορά του με τον κανονικό Ultron ότι είναι το στόμα έτσι πιο ανοιχτό ας πούμε. Αυτές έχει πολύ μικρή διαφορά σχέση με τον κανονικό Ultron. Το κανονικό πάκι του Ultron, και έχουν βγει δύο όλο και όλα από πάκια του Ultron, αυτά εδώ. Νομίζω βγήκε και κάνα Metallic, δεν θυμάμαι. Αλλά δεν βγάλανε κανέναν classic Ultron, από τον κλασικό Ultron, ας πούμε από το κόμικ ή καμιά άλλη περίεργη έκδοση, ξέρω εγώ. Αυτός τώρα είναι λίγο lame η δουλειά της Funko. Για το κόμικ κιόλας ειδικά, με μια πολύ μικρή διαφορά. Μπορούσε να τον κάνει μια άλλη στάση ή τίποτα να βγάζει καμιά ακτίνα περίεργη, κάτι ξέρω εγώ να το κάνει λίγο διαφορετικά. Πάρα πολύ ωραίος όμως, και ενώ είναι από τα σχετικά παλιά, έχει αρκετά καλή δουλειά και λεπτομέρεια. Εντάξει, ξεφεύγει λίγο κόκκινο στο ασημί του, έχουμε λίγο λαθάκια γιατί είναι και σχετικά παλιό κομμάτι, και οι γραμμές του και αυτά όμως, σαν καλούπι και σαν σκάλισμα, σαν σκάλτ ας πούμε, είναι ωραίο. Έτσι με τις γραμμές του, με αυτά, ωραίος. Από τα τότε ποπάκια ας πούμε που βγήκαν πρέπει να έχει από την πιο πολύ γαμάτη λεπτομέρεια. Λόγω τόπου είναι βασικά, όλες οι γραμμές που έχει. Ο Coulson. Ο διευθυντής Coulson εδώ στην προκειμένη πράκτορας Coulson, ακόμα φοράει και τα ρούχα του πράκτορα Coulson, ας πούμε αυτή την μπλε στολή. Και έχει αυτό το μικρό ταμπελάκι εδώ, label, πώς τα λένε αυτά, ξέρω εγώ, που και αυτό έχει σχετικά καλή δουλειά. Αν μπορείτε να δείτε, έχει δηλαδή την κανονική φωτογραφία του και φαίνεται αρκετά καλά. Και αν μπορεί κάποιος να το διαβάσει, ναι, γράφει Coulson, Coulson Finn. Δεν γράφει Agent Coulson, γράφει Coulson Finn, αυτό που μπορώ να βγάλω λίγο. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, έχω καλά σχετικά μάτια, δεν έχω μοιοπίες και τέτοια. Κατά κάποιο περίεργο τρόπο, όλα αυτά τα χρόνια με παιχνίδια, ταινίες και αυτά, δεν έχω βγάλει κάτι ακόμα τουλάχιστον. Ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Και τον έχω ιδιαίτερη συμπάθεια αυτού του χαρακτήρα. Έχω και το άλλο ποπάκι του που είναι αυτός με τη Lola, το Vitamina Max που είχε το αγαπημένο του. Πάρα πολύ ωραίος. Και για το τέλος τώρα, το πιο καλό αντικείμενο, το πιο καλό pop ας πούμε, σε θέμα αξίας, ας το πούμε πιο πολύ, όχι ομορφιάς. Ο κολέκτορας με το αυτοκόλλητο της Disney και αυτά, ωραίος. Δεν μου αρέσουν γενικά αυτά τα μονόχρωμα και αυτά, ειδικά τα Chrome. Τα Chrome δεν μου αρέσουν και αυτά. Τώρα δεν ξέρω, μόνο τα χρυσά της Marvel που είναι και διαφορετικά χρώματα, ας πούμε, μπορεί εκείνα να τα πάρω. Ή να τα βάλω στο pop in a box, ας πούμε, και αν τα στείλει, ξέρω εγώ, θα δούμε. Γιατί τα Chrome δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα, εκτός από τα Chrome που πρέπει να είναι Chrome. Δηλαδή η στολή της Captain Phasma, ο C3PO, ξέρω εγώ, σε τέτοιο στυλ. Πάρα πολύ ωραίος. Αυτός είναι ένα πολύ ωραίο παπάκι όμως. Και είναι για το αγαλματίδιο που είπαμε που είναι εκεί το άγαλμα βασικά ολόκληρο, όχι ένα απλό αγαλματίδιο. Ωραίος, ωραίος. Το έχουν κάνει έτσι όπως είναι το άγαλμα και καλά αυτό το weather λίγο εδώ σε χαλκό. Τι μπορεί να είναι και το άγαλμα έτσι που μένει λίγο σαν σκουριά, όχι ακριβώς σκουριά, έτσι τη μαυρίλα που βγάζει το μέταλλο. Ωραίος. Και αυτό είναι και το καλύτερο κομμάτι αυτού του haul. Πάρα πολύ ωραίος. Εντάξει, Bobblehead εννοείται όλα γιατί μιλάμε για ποπάκια της Marvel. Αυτά νομίζω παιδάκια μου και για σήμερα. Δείτε τα κι εσείς, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Όπως είπα, έρχονται πιο μεγάλα haul λίγο. Αλλά να πούμε εκεί προς αρχές Σεπτέμβρη που θα έχουμε μερικά, προς αρχές Οκτώβρη μάλλον, που θα έχουμε κάποια νέα ράφια και λίγο νέα αναταξινόμηση για να έχουμε που να τα βάλουμε. Γιατί έχουν μπει και αυτό. Ήταν από αυτά που μπήκαν στο υπόγειο. Αθυμήθηκα ότι ήταν σχετικά μικρό haul, οπότε μπορούσαμε να το δούμε άνετα. Γιατί αυτά όλο και κάπου σε καμιά γωνία θα βρούμε χώρο και για αυτά τι θα κάνουμε. Αυτά νομίζω παιδάκια μου, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε για αυτό το haul και τα ποπάκια εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, fango pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα κρίνια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.